Αυτοί που στοχοποιούν σήμερα τη δημόσια υπηρεσία της Κύπρου έχουν ως απότερο στόχο να πλήξουν τους υπαλλήλους του ιδιωτικού τομέα, υποστήριξε μιλώντας στην εκπομπή Μέρα Μεσημέρι και στον Κυριάκο Πομιλωρίδη, ο Γενικός Γραμματέας της ΠΑΣΗΔΗ, Γλαύκος Χατζιπέτρου. Το μισό δεν είναι καθόλου από μόνος του υπαλλήλος. Και όταν μπαίνει με κάποιο μισό, πρέπει να γίνεται σεβαστός ο μισός αυτός και από όλους. Δηλαδή, είναι κατακτής, έτσι, είναι κατακτής των εργαζομένων αυτών. Ναι, ναι, κατακτής για όλους τους εργαζομένους. Διότι όταν χαλάσει το σύστημα, χαλά για όλους. Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο Γλαύκος Χατζιπέτρου επισήμανε ότι οι απεργιακές κινητοποιήσεις στη δημόσια υπηρεσία δεν είναι αυτός ο σκοπός. Τώρα, ας πω εγώ, θα κάνουν απεργίες διότι τα μέτρα είναι σφαγιαστικά, τι θα εξυπηρετήσει? Σημαίνει ότι χειροκροτούμε τα μέτρα. Αντίθετα, εμείς λέμε ότι έπρεπε έγκαιρα να μην παρασιωπούσαμε το πρόβλημα των τραπεζών, να μην αποκαλύπταμε, να μην αποκρύβαμε αυτούς που εκατέστρεψαν την κυπριακή οικονομία. Πρέπει να είμαστε όλοι προσεκτικοί, γιατί όταν πτωχεύσει το κράτος, τελειώνουν τα πάντα, κατέληξε ο Γλαύκος Χατζιπέτρου.